Πάμε πρώτα την κυρία Κουλοχέρη που μιλάει για Κουλοχέρη. Θες να γνωρίσετε το σόι της όλο. Αωραιότατα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σχεδόν όλοι οι κουλοχέριδες της Αττικής εντοπίζονται στα Σπάτα. Πώς είναι κουλοχέρια, πάρα πολύ. Η μισή πόλη, η παλιά βέβαια, είναι κουλοχέριδες. Εδώ μέσα είναι κανένας κουλοχέριδες, πάτε. Όχι, όχι. Δεν έχει εδώ. Τα καφενεία εδώ στην αγορά δεν έχει κανένα. Μα μας είπαν ότι έχουν κουλοχέριδες. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Στα Σπάτα δεν υπάρχει. Επώνυμα, επωνυμούνται πάρα πολλά. Κουλοχέριδες στα Σπάτα είναι πάνω από 100 οικογένειες. Εντάξει, τώρα παιδιά και αυτά, κοντά 400 άτομα, σίγουρα. Αυτοί οι κουλοχέριδες δεν κινδυνεύουν από τις αθρώες κατασχέσεις τους ΔΟΕ. Γιατί να φοβηθώ, καθαρό τους ουρανούς σας τραπέζι δεν φοβάται. Δεν φοβόμαστε εμείς, κοιτάξτε να δείτε, ούτε ουρλιάζουμε από τη μία, ούτε ψελίζουμε από την άλλη. Εμείς επιχειρηματολογούμε. Αυτοί οι κουλοχέριδες δεν αποτελούν πόλο έλξης για τους τζογαδόρους. Εμείς ούτε... Μόνο κολλησί να ξέρουμε να παίξουμε, τίποτα άλλο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, τώρα άκουσα τα φρουτάκια που λέγανε και αυτά εκεί από την τηλεόραση, καμία σχέση. Εμάς είναι το όνομά μας, κουλοχέρης. Δεν έχουμε καμία σχέση με το παιχνίδι του τζόγου. Με τους τζογαδόρους, ούτε δεν έχω καμία επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι θύματά σας. Θύματά μας. Γιατί να είναι, επειδή λέγομαι εγώ κουλοχέρης, αποκλείεται. Άλλο το επώνυμο και άλλο ο τζόγος. Πρέφα, παίζουμε διασκεδαστικό παιχνίδι. Καμιά πρεφούλα περνάει η ώρα. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα λεφτά. Δεν παίζουμε λεφτά εδώ. Δεν προκαλούν εθισμό και δεν παρασύρουν στον οικονομικό όλεθρο όσους ασχολούνται μαζί τους. Τελικά δεν έχουν καμία σχέση με τους κουλοχέριδες. Ποια είναι η σχέση σας με τους άλλους κουλοχέριδες? Καμία. Δεν έχετε σχέση ως συγγενείς? Συγγενείς, άλλο η συγγένεια, άλλο η δουλειά και άλλο η... Πήγε το μυαλό σας στα μηχανάκια. Τα μηχανάκια πάλι, γιατί τώρα μας το έχετε φυτέψει αυτό το θέμα. Από ό,τι έχω ακούσει από κάτι παππούδες, ότι είχε τρία παιδιά και το ένα παιδί εκεί που κόβανε, κλαδεύανε, του κόπηκε το χέρι. Και το έμεινε κουλοχέρης, ενώ το όνομα ήταν Πρίφτης. Μία από τις φημολογίες είναι ότι η καταγωγή μας είναι από την οικογένεια των Υψηλάντων. Επειδή ο Αλέξανδρος Υψηλάντης μονόχειρα στο δεξί χέρι, οι απόγονοι λοιπόν αυτού νου του Υψηλάντη, κατά μία μαρτυρία θεωρείται ότι είμαστε εμείς. Άντε, σας γνωρίσαμε και όλους τους κουλοχέριδες. Δηλαδή, ένα λεπτό ήταν πάρα πολύ παραπλανητικό. Εκτεθήκαμε όλοι. Γιατί? Και έχουν παίξει εδώ πέρα κουλοχέρι. Εγώ ότι παίζω blackjack, όλοι τα πάντα. Και εμείς παίζουμε με την Εφη. Η Εφη πήγε και έκανε διαφημιστικό στο όνομά της.